Αγαπητές και αγαπητοί συνάδελφοι, η καταστατική μορφή ύπαρξης του σύγχρονου κόσμου είναι το εθνικό κράτος. Από το 1789 και μετά η μοναδική καθολική μορφή με την οποία υπάρχουν στο σύγχρονο κόσμο είναι το εθνικό κράτος. Στην επαύριο της Γαλλικής Επανάστασης λοιπόν φτιάχτηκε το κράτος μοντέλο, η Γαλλία, και αυτό ακολούθησαν όλοι σε όλο τον κόσμο. Και αυτό είναι το διακύβευμα της σημερινής μας συζήτησης. Και επιτρέψτε μου να πω ότι ο τρόπος με τον οποίο κατασκευάζονται τα εθνικά κράτη είναι πανομοιότυπος. Για να φτιάξει εθνικό κράτος θες φιλολόγους, ιστορικούς, πολεμιστές και διπλωμάτες. Φιλολόγους, πρώτα απ' όλα, εμείς είμαστε στο παράδειγμα, το 1824, ένας Έλληνας στο Άμστερνταμ, εν μέσω της ελληνικής επανάστασης, θεωρεί ότι πρέπει να φτιάξουμε μια νέα ελληνική γλώσσα, ο Αδαμάντιος Κοραής. Διότι χωρίς τη νέα ελληνική γλώσσα δεν θα μπορέσουμε να απαλλαγούμε από την Οθωμανική Αυτοκρατορία και να γίνουμε κοινωνοί των ιδεών της Γαλλικής Επανάστασης. Φτιάχνει κατεπηγόντως μία γλώσσα με συντακτικό, γραμματική και λεξιλόγιο. Την ίδια εποχή, 4 χρόνια μετά, 2 Βουλγάροι φιλόλογοι που μιλούν άπτεστα ελληνικά, ο ένας από τη Σμύρνη και ο άλλος στη Σόφια, αλληλογραφούν στα ελληνικά για το πώς θα είναι η νέα βουλγαρική γλώσσα. Η βουλγαρική γλώσσα είναι η πιο παλιά σλαβική γλώσσα, όπως ξέρετε. Και λένε να έχει 32 το αλφάβητο γράμμα, το όχι 28. Και ο Κοραής είπε αυτό τον κανόνα να το ενσωματώσουμε ή όχι. Το 1850 και φτιάχτηκε η βουλγαρική γλώσσα. Το 1850 οι Σέρβοι και οι Κροάτες, φιλόλογοι και συγγραφείς, συναντιόνται στη Βιέννη και κατά πολιτική επιλογή, επειδή θέλουν να ενωθούν οι δύο χώρες, κατασκευάζουν μια καινούρια γλώσσα, τα σερβοκροάτικα. Ολόιδια γλώσσα, γραμμένη με 2 διαφορετικά αλφάβητα. Λατινικό οι Κροάτες, κυριλικό οι Σέρβοι. Ίδια γλώσσα. Αυτοί που μιλούν σήμερα, Σερβία, στην Κροατία, στη Βοσνία και στο Μαυροβούνι. Άρα η γλώσσα έχει βάρος. Και στο γλωσσικό ζήτημα το οποίο τίθεται με τόση έμφαση από τη Νέα Δημοκρατία και έκανε ένα τόπιμα ο κύριος Χατζηδάκης, υπήρχε ένα θέμα. Βουλγάρικη γλώσσα έχουμε, σερβοκροάτικα έχουμε, αλβανικά βεβαίως πολυιστορική γλώσσα, ρουμάνικα με λατινικό γιατί θεωρούν τους εαυτούς τους αρχαίους Ρωμαίους. Υπήρχε ένα θέμα. Αυτή η γλώσσα που μιλούν οι Σλάβοι Μακεδόνες είναι βουλγάρικα ή είναι σλαβομακεδονικό ιδίωμα. 150 χρόνια. Η πάγια θέση της Ελλάδας είναι ότι δεν είναι βουλγάρικα και είναι σλαβομακεδονική γλώσσα. Γιατί οτιδήποτε άλλο θεωρείται ότι ήταν προέκταση. Άρα γλώσσα. Το ένα θέμα λοιπόν είναι αυτό. Τούτου δοθέντος, λόγω της πάγιας θέσης μας, η σλαβομακεδονική γλώσσα δεν τέθηκε ποτέ στη διαπραγμάτευση από την Ελλάδα, γιατί επί 150 χρόνια υποστηρίζαμε ότι είναι ιδιαίτερη γλώσσα. Ιστορικούς χρειαζόμαστε για να φτιάξουμε ένα κράτος, διότι για να φτιάξεις ένα κράτος και να το διεκδικήσεις, πρέπει να φτιάξεις ένα ιστορικό αφήγημα. Η συνέχεια του ελληνικού έθνους από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα, ο Παπαρηγόπουλος κτλ. Όλοι οι γειτονές μας έκαναν αφηγήματα. Οι γείτονες που συζητάμε το παράκαναν. Ενώ ήρθαν τον 8ο αιώνα, έφτιαξαν ένα ιστορικό αφήγημα που μας πάει στο Βουκεφάλα και στο Μεγαλέξανδρο. Δικαίως λοιπόν η Ελλάδα. Λέει, παιδιά, εντάξει, να δεχτούμε όλα τα ιστορικά αφηγήματα, έχουν προβλήματα, αλλά εσείς το παρακάνατε. Δεν υπάρχει τέτοιο θέμα, μάλιστα. Πάει και ιστορική. Το τρίτο πράγμα που χρειάζεσαι είναι σύνορα. Πού είναι να τραβήξω τη γραμμή του εθνικού κράτους. Συνήθως το όλης ο πόλεμος. Αλλά πριν από τον πόλεμο, όλοι φτιάξανε μεγάλους χάρτες. Μεγάλη Βουλγαρία, μεγάλη Αλβανία, μεγάλη Ελλάδα, μεγάλη Σερβία, μεγάλη. Όλοι κάνανε κάτι της παραπάνω. Η Σιάννα Γνωστοπούλου είπε όμως κάτι πολύ σοβαρό. Αυτά λύθηκαν όπως λύθηκαν με πολέμους, με διπλωματία, με διεθνείς συνθήκες. Και οποιοδήποτε βάζει θέμα αναθεωρητισμού είναι εκτός τόπου και χρόνου. Έχουν μια σημασία όμως τα σύνορα. Διότι δεν είναι μόνο να οριοθετήσω τα σύνορα, είναι και να πω αν έχω μειονότητες εκτός σύνορων. Αλυτρωτισμός δηλαδή. Γι' αυτό και ήταν σωστή ελληνική θέση ότι για να σας αναγνωρίσουμε δεν θέλουμε καμιά αλυτρωτική αναφορά σε μειονότητες εκτός σύνορων σας. Ανακεφαλαιώνω μέχρι στιγμής. Γλώσσα, ιστορικό αφήγημα, σύνορα και ύπαρξη μειονοτήτων.
η Ελλάδα, αφού διαλύθηκε η Ιουγκοσλαβία, η Σοβιετική Ένωση, επαναλαμβάνω, έχουν διαλυθεί όλα, έμεινε μόνο το εθνικό κράτος, ως κατά 200 κράτη είναι ο κόσμος. Σωστά, έβαλε τρία θέματα. Πρώτον, ιστορία, το αφήγημα πρέπει να έχει όρια, δεν μπορεί να φύγει την αρχαία ελληνική ιστορία. Δεύτερον, δεν μπορεί να αναγνωρίζεται ύπαρξη μειονοτήτων εκτός συνόρου σας που εγείρει θέματα λυτρωτισμού. Σωστή θέση. Άρα, στο σύνταγμά σας που έχετε τρία αμφιλεγόμενα άρθρα, να τα δούμε. Και τρίτο θέμα, σύνθετη ονομασία. Δεν μπορούμε να αφαιρέσουμε εντελώς τη Μακεδονία, δεν υπήρξε ποτέ αυτή η θέση, να είναι σύνθετη ονομασία με γεωγραφικό προσδιορισμό. Αυτές ήταν οι πάγιες ελληνικές θέσεις. Η Νέα Δημοκρατία κάνει λάθος να λέει ότι στις θέσεις της διαπραγμάτευσης υπήρχε γλώσσα. Ποτέ δεν υπήρξε γλώσσα. Στο πακέτο διαπραγμάτευσης, ακριβώς επειδή υπήρχε μια σιωπηλή αποδοχή και πάγια θέση των 150 χρόνων, ότι η σλαβομακεδονική γλώσσα είναι υπαρκτή. Και δεν θέλουμε να γίνει βουλγάρικη. Και εκπλήσουμε που ο κύριος Μπαμπινιώτης, ένας τόσο έγκυρος επιστήμονας, μας λέει το αυτονόητο, ότι είναι βουλγαροσέρβικα. Σλαβική γλώσσα είναι. Προφανώς. Νότιο-ανατολικής συνάφειας, όπως λέει και η ιστορία των βαλκανικών γλωσσών της Οξφόρδης. Πιο συγγενική με τη βουλγαρική. Δεν χαρακτηρίζουν οποιοδήποτε άλλο τρόπο. Για να επεκφύγει αυτό το γνωστό θέμα, ο κύριος Χατζηδάκης μας είπε να την πούμε βορειομακεδονική. Τελειώνουμε με το γλωσσικό ζήτημα. Και μπαίνουμε στο τελευταίο κομμάτι της ύπαρξης εθνικών κρατών. Για να υπάρξει ένα εθνικό κράτος, πρέπει να το αναγνωρίσει η διεθνής κοινότητα. Η εκάστοτε διεθνής κοινότητα. Μεγάλες δυνάμεις, μικρές δυνάμεις, διεθνείς οργανισμοί, διεθνείς θεσμοί και να πούνε υπάρχεται. Και εκεί στο θέμα αυτό, επιτρέψτε μου να πω ότι τα τελευταία 25 χρόνια, επαναλαμβάνω, με σωστές ελληνικές θέσεις, διαπραγματευόμαστε αυτό το θέμα και το ερώτημα είναι γιατί δεν επιλύεται. Η γνώμη μου είναι πάρα πολύ απλή. Είχαμε μια ευκαιρία όταν οι δύο πολιτικές ηγεσίες, Μητσοτάκης Γκριγκόροφ, ήταν έτοιμοι να συζητήσουν αυτά τα τρία επίμαχα θέματα και να βρουν λύση. Μετά η άλλη πλευρά δεν έκανε καμιά υποχώρηση. Δίνω απόλυτο άλοθη στο ότι η Ελλάδα δεν μπορούσε να υποχωρήσει. Διότι και στο θέμα του αφηγήματος του ιστορικού γεμίζανε αγάλματα και βουκεφάλες και στο θέμα του αλυτρωτισμού δεν συζητάγανε να αλλάξουν το σύνταγμά τους και στο θέμα της σύνθετης ονομασίας ήταν αρκετά. Τι άλλαξε σήμερα? Δύο πράγματα άλλαξαν. Πρώτον, η γειτονική μας χώρα απαλλάχθηκε από αυτή την εθνικιστική ηγεσία. Η εθνικιστική ηγεσία είχε και ένα άλοθη. Έλεγε, δεν πειράζει, αφήστε το άλυτο, αφού μας αναγνωρίζουν διεθνώς οι χώρες, αναγκαστούν να υποχωρήσουν. Αυτή ήταν η στρατηγική τους. Και από 0, από 5, είχαν φτάσει στο 149 μετά από 25 χρόνια. Σήμερα η συγκυρία άλλαξε για δύο λόγους. Πρώτον, άλλαξε η πολιτική ηγεσία από εκεί και έρχεται και λέει, είμαι έτοιμη να συζητήσω, δεν θέλω το βουκεφάλα, μου αρκεί ο 8ος αιώνας και μετά, δεν θέλω αλυτρωτισμούς, θα αλλάξω το σύνταγμά μου και παίρνω και μια σύνθετη ονομασία. Αν είστε στην κυβέρνηση, τι θα κάνατε? Τι θα κάνατε? Συγκυρία, απλή, τι θα κάνατε? Θα κλωτσούσατε την ευκαιρία? Δεύτερη συγκυρία. Σας παρακαλώ. Δεύτερη συγκυρία. Σας παρακαλώ. Δεύτερη συγκυρία. Πιο ήρεμος από τον Υπουργό υπάρχει και πιο ήπιος. Αλίμον, δεύτερη συγκυρία. Η Ευρωπαϊκή Ένωση, μετά τη διάλυση της Γιουγκοσλαβίας και όλες τις περιπέτειες, ο τελευταίος πόλεμος από το 1950 στην Ευρώπη. Πολύ καταλάγιασε όλο αυτό μετά το 1992 και τα λοιπά. Σήμερα συγκροτείται ένας ενιαίος ευρωπαϊκός βαλκανικός χώρος.
άνοιξη διαδικασία. Πάμε να μετατρέψουμε το βαλκανικό χώρο σε ένα ενιαίο ευρωπαϊκό. Κύριε Υπουργέ, ένα λεπτό παρακαλώ. Κλείνω σε ένα λεπτό ακριβώς. Ευχαριστώ. Ενιαίο ευρωπαϊκό χώρο. Αυτή είναι μια πρόκληση για μας. Μια πρόκληση για τη χώρα μας. Είναι πρόκληση την οποία πρέπει να απαντήσουμε. Μόνο θετικά μπορούμε να απαντήσουμε. Υπόθηκαν όλα τα επιχειρήματα, νομίζω, ότι οικονομικά, πολιτικά, κοινωνικά, ένας ενιαίος ευρωπαϊκός χώρος στα Βαλκάνια, με ελεύθερη μετακίνηση ανθρώπων, εμπορευμάτων, ιδεών, αντιλήψεων. Σε αυτές τις δύο προκλήσεις δεν μπορούμε παρά να απαντήσουμε μόνο θετικά. Και τα τρία θέματα που αποτελούν την πάγια διπλωματική στρατηγική της χώρας λύθηκαν. Δεν μπορούμε να κάνουμε πίσω, δεν μπορούμε να προσθέσουμε θέματα στο τραπέζι που δεν υπάρχουν.